Έχει τεράστιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η στάση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο θερμό τετατέτ με τον Τσαβούσογλου ενόχλησε ορισμένους εγχώριους εδώ δικούς μας περισσότερο από ότι τους Τούρκους. Έχει ενδιαφέρον διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε τις καθώς πρέπει κουμπάρες και να δούμε τα κίνητρα. Δημοκρατία έχουμε σύμφωνη, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη και να την εκφράζει ελεύθερα. Αλλά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην ύπαρξη της ίδιας της χώρας, την ακαιρότητά της, την κυριαρχία της και την ασφάλεια του πληθυσμού της, όλα ιερά, απόψεις οι οποίες συμπίπτουν ή φλερτάρουν με αντίστοιχες ξένων δυνάμεων που επιβλέπονται όλα αυτά, η δημοκρατία οφείλει να τις ελέγχει. Και στη δημοκρατία υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει και ο δημόσιος διάλογος, υπάρχει και ο έλεγχος μέσω του διαλόγου και μέσω της κοινής λογικής. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί, παραδείγματος χάρη, να την επικαλείται για να απεργάζεται ελεύθερα την υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας ή την καταστροφή του κράτους και αυτό να επενδύεται με το μανδύα της προσωπικής άποψης, ιδίως όταν η άποψη αυτή, εκτός από προσωπική, έχει και θεσμική επιρροή. Μπορεί, ας πούμε, να έχει νευραλγική θέση ή ιδιότητα στον τομέα της ασφάλειας και να ανταλλάσσεις mail με εχθρικό ξένο κράτος. Είναι δημοκρατική ελευθερία αυτό ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, άρα και τη δημοκρατία, η οποία δεν είναι αδέσποτη έννοια. Η δημοκρατία είναι υπάρχει στο πλαίσιο οργανωμένων κρατών, τα οποία όταν κινδυνεύουν, κινδυνεύει και η δημοκρατία. Μπορεί, για παράδειγμα, σύμβουλος ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου να δίνει συμβουλές στον Πούτιν για το πώς θα συνδυάσει μια επιθετική ατζέντα έναντι της Δύσης και πώς θα αποφύγει ταυτόχρονα τις κυρώσεις. Θα μπορούσε ένας Ισραηλινός ακαδημαϊκός να συμμετέχει σε δεξαμενή σκέψη η οποία επηρεάζει την εθνική πολιτική του Ισραήλ και να συνεργάζεται με Ιρανικό Πανεπιστήμιο. Μπορεί ένας Έλληνας διπλωμάτης ή ακαδημαϊκός ή μέλος ΜΚΟ δεξαμενή σκέψη Ινστιτούτου με επιρροή στη διαμόρφωση πολιτικής να επιμένει ότι πρέπει να συζητήσουμε τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας που αποσκοπούν στον ακροτηριασμό της Ελλάδος και να μην διρωτόμαστε για τα κίνητρά του, για το αν είναι απλή ιδεολειψία ή κάτι άλλο. Ακούγεται φυσιολογική η παρότρινση να συζητήσουμε για το πώς θα παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία χωρίς να κάνουμε φασαρία, ήσυχη-ήσυχη, ή η υπόδειξη να συζητάμε με την Τουρκία τα πάντα, ποια δηλαδή, αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου και το απάντησε ο Δένδιας, την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και νησίδες, τι θα συζητήσουμε, αν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη, αν θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά για να τα καταλάβει χωρίς κόπο η Τουρκία, αν τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αν μας ανήκουν τα Δωδεκάνησα. Αν καλώς απειλούν με πόλεμο για την επέκταση των χωρικών υδάτων, όταν κάποιος προτείνει να συζητήσουμε με την Τουρκία αυτό, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, ποια είναι τα κίνητρά του, δεν δημιουργεί απορίες αυτό? Γνωστοί ψιθυριστές, αυτοί που θεωρούν ότι με τους Τούρκους πρέπει να μιλάμε χαμηλόφωνα, να ψιθυρίζουμε, να μην υψώνουμε τους τόνους, ακόμα και όταν αραδιάζουν δημοσίως μπροστά στον Έλληνα Υπουργό την ανεδέστατη απέτηση να δώσουμε γη και είδωρ στην κυριολεξία, ενοχλήθηκαν από τη στάση Δένδια. Φαίνεται λογικό να ενοχλούνται από τις απαντήσεις Δένδια και όχι από αυτά που λέει ο Τσαβούσογλου. Βγάζει νόημα αυτό? Όχι, δεν βγάζει, αν το δούμε από την ελληνική πλευρά. Αν το δούμε από την ανάποδη όμως.